Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι επικεφαλείς του μπλόκου της Νίκαιας στο αυριανό συλλαλητήριο. Καλούν τον κόσμο να δώσει το παρόν το μεσημέρι στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε με τη δυναμική του παρουσία να ασκήσει ισχυρότερη πίεση στην κυβέρνηση. Στη μία το μεσημέρι αύριο, εκπρόσωποι των αγροτών θα έχουν μια κρίσιμη συνάντηση με τον Γιάννη Στουρνάρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Το συλλαλητήριο έχει οριστεί για τις 3, όμως καλούν τον κόσμο να συγκεντρωθεί στο σημείο από νωρίς το μεσημέρι. Αύριο θεωρούμε ότι είναι σημαντική μέρα και πρέπει η παρουσία να είναι μεγάλη. Τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι κόλαση για τους αγρότες. Εξαιτίας της φορολογίας, του κόστους παραγωγής και της μείωσης των ενισχύσεων υπογράμμισε ο Βαγγέλης Μπούτας. Οι φήμες για χρηματισμό αγροτοσυνδικαλιστών ή οι παρεμβάσεις Πασεγιές και Γεσάσε μόνο στόχο έχουν να πλήξουν τον αγώνα των αγροτών, τόνισε. Ας αναρωτηθεί ο καθένας. Είναι επιτιδευματίας ο αγρότης. Δηλαδή είναι έμπορος ή παραγωγός. Είναι παραγωγός. Κι όμως μας έχουν ότι είμαστε επιτιδευματίες. Και από εκεί, εκεί κτίζεται το φορολογικό, το πόσο θα μας φορολογούν. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να υπάρξει φορολογία στους αγρότες. Όλοι οι αγρότες δεν είναι οι ίδιοι. Οι μικροί και οι φτωχοί αγρότες και οι μισαίοι πρέπει να έχουν ένα φορολόγητο. Αυτό ζητάνε δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, οι μεγάλοι αγρότες, προοδευτικά να φορολογούνται. Αναφερόμενος στην εκτροπή του Αχελώου, υπογράμμισε ότι είναι ζήτημα που δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Είναι θέμα περιβαλλοντικό και από οικονομικής άποψης θα ενισχύσει και άλλες επαγγελματικές ομάδες. Στη συνέντευξη τύπου συμμετείχε και ο πρόεδρος των παραγωγών πολιτών λαϊκών αγορών του νομού Λάρισας. Καθιστά εμάς τους αγρότες λαϊκατζίδες με διπλή ιδιότητα, μία του αγρότη παραγωγό στο χωράφι και μία του αγρότη έμπορα επιχειρηματία στις λαϊκές αγορές. Αυτό συνεπάγεται ότι φορολογούμαστε 2 φορές, μία με το 26% και μία με το 13%. Δεύτερον, ήθελα να τονίσω ότι έχουμε το τέλος επιτεύγματος, το οποίο είναι γύρω στα 500-600 ευρώ, και είναι και αυτό ένα πρόσθετο κόστος,